Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Σκληροί και αμήλυτοι οι χούλιγκανς ενώπιον των ανακριτών. Αρνούνται τα πάντα και δηλώνουν σχεδόν περαστικοί που δέχτηκαν επίθεση. Τι είπαν οι Έλληνες συλληφθέντες, μαραθώνιες απολογίες. Καρέ-καρέ εξετάζονται τα βίντεο από τη φωνική συμπλοκή στη Φιλαδέλφια. Πληροφορίες ότι η Ελλάς έχει τον δράστη και θα τον ταυτοποιήσει άμεσα. Κάμερες κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του 29χρονου που αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και πλήθος κόσμου. Σβήστηκε από το χάρτη τμήμα της Χαβάης μετά τον πύρινο εφιάλτη. Δεκάδες οι νεκροί, ακόμα και χίλιοι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες οι ζημιές στο νησί Μάουι. Τι οδήγησε στον όλεθρο. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα 30 από τους 105 συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια. Εξαιτίας του αριθμού των κατηγορουμένων, την υπόθεση ανέλαβαν 3 ανακριτές. Πάντως, μέχρι στιγμής, οι Κροάτες χούλιγκανς που βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας εμφανίζονται ιδιαίτερα σκληροί και δεν έχουν δώσει το παραμικρό στοιχείο για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ στη Φιλαδέλφια. Με σηκωμένες τις πλούσες τους ως το πρόσωπο για να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, οι χούλιγκανς οδηγούνται στις κλούβες της αστυνομίας που θα τους μεταφέρουν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια υπό τον φόβο αντιπίνων. Λόγω του μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν πως οι απολογίες θα ληφθούν σταδιακά και από 3 ανακριτές. Σύμφωνα με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο με τη στιγμή της δολοφονίας. Από ένα τελευταίο ντοκουμέντο, το οποίο είναι από κωδικοποίηση μιας εικόνας από βίντεο μιας κάμερας ειδικής, προκύπτει ότι τον αείμνηστο Μιχάλη τον μαχαίρωσε ένα πρόσωπο, αφού προηγουμένως δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα τη στιγμή που του καταφέρουν το χτύπημα. Ένας που τον πλησιάζει, η δική μου εικόνα είναι από πίσω, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα και δεν πέφτει το παιδί αυτό. Φαίνεται ο συγχωρεμένος Μιχάλης να είναι μέσα σε μία ομάδα η οποία αντεπιτίθεται στους οπαδούς της ΑΕΚ και κάποιος από αυτή την ομάδα έτσι εικάζεται στις 23 και 8 λεπτά πλήττει με μαχαίρι επανειλημμένα στο δεξί μπράτσο τον άτυχο 29χρονο Μιχάλη, το οποίο χτύπημα αποδεικνύεται φωνικό θανατηφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Κροάτες κατηγορούμενοι δηλώνουν σχεδόν ανίδεοι για το τι συνέβη. Κατά τη διάρκεια της προπεριγραφόμενης συμπλοκής πέριξη του γηπέδου Πάπα Ρένα Αγία Σοφία, εμφανίστηκαν αστυνομικές δυνάμεις που μας ακολούθησαν καθώς δεν συμμετείχαμε στα επεισόδια, φοβισμένοι από την ένταση και τα καπνογόνα που έριχναν Έλληνες φίλαθλοι. Τελικά μας ακινητοποίησαν και στη συνέχεια μας συνέλαβαν και ακολούθως μας προσήγαγαν στη Γαδά, όπου μας απίθυναν τις ανωτέρω κακουργηματικές και πλημαλιματικές κατηγορίες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας νεαρός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ισχυρίστηκε κατά την απολογία του πως βρισκόταν στην περιοχή για δουλειά και συνελήφθη τυχαία. Είμαι βοηθός ηλεκτρολόγου. Δούλευα σε παρακείμενη καφετέρια. Από το πρωί εργαζόμουν σε κατάστημα εστίασης, πραγματοποιώντας ηλεκτρολογικές εργασίες. Όταν τελείωσα την εργασία μου, κατευθύνθηκα στο Νισάπ, όπου και συνελήφθην παράλληλα με πλήθος κόσμου, το οποίο κατευθυνόταν προς τη δική μου μεριά. Τον Σουγιά τον είχα μαζί μου, όπως και πολλά εργαλεία της δουλειάς μου. Είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Δεν είμαι οργανωμένος, ούτε ανήκω σε κάποιον σύνδεσμο. Ένας εκ των Ελλήνων που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες υποστήριξε πως βρισκόταν στη Νέα Φιλαδέλφια για επαγγελματικούς λόγους. Η δικαιολογία του είναι ότι ήμουν σε αυτό το σπίτι, είδα τις λάμψεις, είδα την πυρκαγιά, είδα τις φωτοβολίδες και νόμιζα, λέει, ότι γίνεται ανταλλαγή φωτοβολίδων και επιθέσεις οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ προς την αστυνομία που συνήθως γίνεται σε εκείνη την περιοχή. Και από περιέργεια πήγα να πλησιάσω. Έκανα μόνο 50 βήματα από το σταθμό του ΙΣΑΠ στον Περισσό και εκεί συνελήφθην. Οι απολογίες των κατηγορουμένων θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
Νέα βίντεο από τη δολοφονική έφοδο των Κροατών στη Νέα Φιλαδέλφια έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σε αυτά, σύμφωνα με τις καταγραφές της Ελλάς, φαίνεται και ο άτυχος 29χρονος, τόσο τη στιγμή που τρέχει για να γλιτώσει από τους οπλισμένους χούλιγκαν στις Δυναμό, όσο και την ώρα που χτυπημένος από το δολοφόνο του καταραίει στο πεζοδρόμιο. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα βίντεο από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης έχει καταγραφεί και η στιγμή της δολοφονίας, γεγονός που αν αληθευτεί θα οδηγήσει ταχύτερα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Καρέ-καρέ εξετάζουν στα εργαστήρια της Ελλάς το υλικό από τα επεισόδια, όπως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου και καταστημάτων, αλλά και κατοίκων που βιντεοσκόπησαν τις σκηνές τρόμου με τα κινητά τους τηλέφωνα. Παιδιά, πέφτει πολύ ξύλο. Τι γίνεται? Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταγραφές της Ελλάς, σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ο άτυχος 29χρονος την ώρα που προσπαθεί μαζί με άλλους φίλους της ΑΕΚ να γλιτώσουν από τους Κροάτες νεοναζί. Κατά την ώρα καταγραφής 23.08.01 εμφαίνονται οπαδοί της ΑΕΚ, μεταξύ των οποίων και το θύμα, κατά τη διάρκεια επιστροφής τους προς το σημείο εκκίνησής τους μπροστά από το γήπεδο, καταδιώκονται από αντίπαλους οπαδούς και το θύμα δέχεται χτύπημα από έναν εξ αυτών. Κατά την ώρα καταγραφής 23.08.03 και ενώ διαρκεί η επαναχώρηση των οπαδών της ΑΕΚ, μεταξύ αυτών βρίσκεται και το θύμα. Δυστυχώς, ο Μιχάλης Κατσουρίς θα απομονωθεί από τους μενόμενους νεοναζί και ένας εξ αυτών θα του καταφέρει τη θανατηφόρο μαχαιριά στο μπράτσο. Από μια άλλη κάμερα, μόλις 6 δευτερόλεπτα αργότερα, φαίνεται να καταραίει έξω από το περίπτερο που ξεψύχησε. Κατά την ώρα καταγραφής 23.08.07, εμφαίνεται ο Θανόν να κινείται τραυματισμένος έμπροσθεν του ανωτέρου περιπτέρου, ο οποίος φορούσε μπλούζα CL χρώματος με ξενόγλωση επωνυμία στο στήθος του. Την έφοδο των χούλιγκαν στις Δυναμό Ζάγκρεπ περιγράφουν στις καταθέσεις τους φίλαθλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο σημείο της εμπλοκής. Πήγα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια για να πιω μια μπύρα. Στις 23.00 και ενώ καθόμουν στο σημείο, ακούω ξαφνικά μια κροτίδα και είδα γύρω στα 200 άτομα με μαύρα ρούχα να τρέχουν προς το μέρος μου. Τότε ένας εξ αυτών με χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά αρκετοί άρχισαν να με χτυπάνε με τα χέρια τους. Μόλις έφυγαν, πήγα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί μου είπαν να μείνω για 72 ώρες γιατί είχα αιμάτωμα στο κεφάλι. Ένας εξ αυτών είχε πάει στο γήπεδο με το γιο του μόνο και μόνο για να παραλάβει ένα εισιτήριο. Περίπου στις 11 με ένα φίλο μου και τον ανήλικο γιο μου πήγαμε στο γήπεδο προκειμένου να πάρω τα εισιτήρια που μου είχαν βρει. Περίπου στις 11.30 φτάσαμε και σταματήσαμε στη συμβολή των οδών Δεκελίας με τη Φωκών. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο και χωρίς να το καταλάβω δέχθηκα επίθεση από πολλά άτομα τα οποία άρχισαν να με χτυπούν με ξύλινα στυλιάρια που κρατούσαν, ενώ όπως είδα είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κράνη και κουκούλες. Ευτυχώς το γιο μου τον πήρε ο φίλος μου και τον πήγε στο σπίτι χωρίς να τον ακουμπήσουν. Ο 29χρονος Μιχάλης, ωστόσο, δεν στάθηκε τυχερός. Ο γιατρός του Ερυθρού Σταυρού, που πρώτος είδε τον άτυχο φύλαθλο, κατέθεσε στους αστυνομικούς. Περί ώρα 11.45 προσήλθε ένα άτομο, άνδρας με ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο άτομο δεν έφερε σφιγμούς, ήταν άπνος και με μυδρίαση. Αμέσως εισήχθη στα επίγοντα, όπου και προχωρήσαμε στη διαδικασία της ανάνυψης για το χρονικό διάστημα της μιας ώρας. Πλην όμως δεν καταφέραμε να τον επαναφέρουμε στη ζωή. Το εν λόγω άτομο δεν έφερε εξωτερικά εμφανή τραύματα, εκτός από ένα θηλαστικό τραύμα στην έσω επιφάνεια του αριστερού βραχίωνα, πλην όμως είχε αίμα σε όλο του το σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάς έχει στα χέρια της βίντεο στο οποίο φαίνεται ο δράστης της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρί και εκτιμάται πως σύντομα θα υπάρξει και η πλήρης ταυτοποίησή του. Πλήθος κόσμου στον 29χρονο Μιχάλη που δολοφονήθηκε άνανδρα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Άττικα επέλεξε συνειδητά να μην καλύψει την εξώδιο ακολουθία και την ταφή του άτυχου νέου, αλλά να αναφέρει την είδηση, προβάλλοντας μόνο φωτογραφίες από τον απλό κόσμο που βρέθηκε στην Ελευσίνα, σεβόμενο φυσικά την οδύνη των ανθρώπων του Μιχάλη. Η Οκάστη Ελιφεροπούλου είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανίποτε θλίψη επικρατεί στην Ελευσίνα, εκεί όπου η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το απόγευμα το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Κατσουρί, που πέθανε από χτύπημα χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφια το βράδυ της Δευτέρας. Στεφάνι στην κηδεία του 29χρονου απέστειλαν αρκετές ελληνικές ομάδες, αλλά και οι οργανωμένοι οπαδοί της γαλλικής Μαρσέιχ. Παράλληλα, ο Δήμος Ελευσίνας ανέβαλε όλες τις αθλητικές ή πολιτιστικές του εκδηλώσεις μέχρι να, λόγω της κηδείας του 29χρονου. Τέλος, να σου πω, Αθηνά, πως η ΠΑΕΑ, εκτιμώντας τη μνήμη του Μιχάλη Κατσουρί, τοποθέτησε στα Μάτριξ την πύλη του γηπέδου της στην Φιλαδέλφια, εκεί όπου ο 29χρονος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Δευτέρας, την φωτογραφία του. Μάλιστα, Ιωκάστη Ελφεροπούλη, να σε ευχαριστήσω.
Σε πολιτική κόντρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να ζητά την καρατόμηση του αρμόδιου υπουργού, βάλλοντας πάντως και γενικώς κατά της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία πάντως εντοπίζει μόνο επιχειρησιακές ευθύνες. Τέσσερις μέρες μετά την άγρια δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ πέριξ του γηπέδου της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφια και η πολιτική κόντρα καλά κρατεί, με την αντιπολίτευση να ζητά την απόδοση ευθυνών και στο πρόσωπο του αρμόδιου υπουργού και την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να τον καλύπτουν πλήρως. Για μη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, μίλησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα. Ήταν μεγάλες οι ευθύνες της Ελλάς και ήταν μια παταγώδης αποτυχία της αστυνομίας να προλάβει όσα συνέβησαν. Πολιτικό ζήτημα αν είχε όντως ενημερωθεί ο υπουργός ή ο υφυπουργός, γιατί όπως έχουμε δει και όπως έχει υποθεί, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του υπουργού, επιχείρησε να καταδείξει από την πλευρά του ο Στράτος Σιμόπουλος. Κατά πόσο μπορούμε να ζητάμε πολιτικές ευθύνες από έναν υπουργό ο οποίος έχει εγκατασταθεί τις τελευταίες 10 μέρες στο Υπουργείο. Ο υπουργός βάζει τον κεντρικό σχεδιασμό. Αυτό που κάνει είναι να φροντίσει η ελληνική αστυνομία να είναι εξοπλισμένη. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να της λύσουμε τα χέρια. Δεν μπορεί να υπάρχει μελάτη αστυνόμευση. Πρέπει αυτά να είναι τα πολιτικά θέματα που αφορούν έναν υπουργό και όχι να ενημερώνεται για ένα θέμα το οποίο έπρεπε να λυθεί εν την πράξη μέσα στην ελληνική αστυνομία. Να προχωρήσει η έρευνα και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση που εξακολουθεί να βάζει στο στόχαστρο τόσο τον Γιάννη Οικονόμου όσο όμως και τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Οικονόμου θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Ήδη να έχει παραιτηθεί, αναλαμβάνοντας και την αντικειμενική ευθύνη που φέρει ως πολιτικός, αλλά και τις ουσιαστικές ευθύνες που απορρέουν από όλες αυτές τις παραλήψεις. Εδώ και τέσσερις μέρες δεν έχει πάρει οποιαδήποτε θέση, δεν έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εξαφανισμένος. Διότι δίπλα στην αδράνεια, στην αδιαφορία, στην ασύλληπτη ανικανότητα που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό, η στάση της κυβέρνησης, που είναι η ηγεσία του τόπου, έρχεται και προσθέτει. Επιτείνει, κάνει πιο έντονο στην κοινωνία το αίσθημα της ανασφάλειας. Για ευθύνες τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο μίλησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, που πάντως άνοιξε τη βεντάλια θέλοντας να δείξει πόσο αναποτελεσματική είναι η κυβέρνηση και σε πολλά άλλα επίπεδα. Έκανε μάλιστα λόγο για κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης. Στο ερώτημα εάν μπορούσε να αποφευθεί ο θάνατος του Μιχάλη, η απάντηση είναι ναι και έχει ευθύνες η αστυνομία και η κυβέρνηση. Υπάρχει, παρά τη δυναμική του εκλογικού αποτελέσματος, μια κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης. Στα φάρμακα, στους πληστηριασμούς, στην ακρίβεια, στα ακτοπλοϊκά, και εκεί δεν ξέραν οι υπουργοί ήταν 10 ημερών, στα ενίκεια, στην ενέργεια, στα καύσιμα στα 3 ευρώ. Στην ανάγκη ανάληψης της πολιτικής ευθύνης μέσω παραιτήσεως του Υπουργού επέμεινε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Δεν κάνουμε κρίση και δίκη χαρακτήρων εδώ. Ούτε θα χρειαστεί να κάνουμε επίκληση αυτής της ταλαιπωρημένης πολιτικής έννοιας της ευθυξίας. Μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτό που και η κυρία Σιρεγγέλα είπε, ότι εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη και μάλιστα χαρακτήρισε αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης στην πολιτική γίνεται μέσα από την παραίτηση. Όλα τα άλλα είναι κρυφτούλη και επίρρηψη ευθυνών. Στις πόσες δολοφονίες παραιτείται ένας υπουργός, διερωτήθηκε από την πλευρά της η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Γιακούλη, που επίσης πάντως αναφέρθηκε και σε άλλα γεγονότα, θέλοντας να δείξει ότι η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών. Τι σημαίνει αντικειμενική ευθύνη, υποκειμενική ευθύνη και πολιτική ευθύνη? Ποιες είναι οι εξηγήσεις λοιπόν? Ας μας πει το αρμόδιο Υπουργείο ποιες είναι οι εξηγήσεις. Τον κύριο Πατούλη τον αποκεφαλίζουν σε μία νύχτα για μία ζεμπεκιά. Τον κύριο Μηταράκη επειδή έκανε διακοπές ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι ήταν εν γνώση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δεν είναι ο νεκρός μόνο, είναι κυρίως ναι. Ο νεκρός. Λοιπόν, όμως είναι όλη η διαδικασία ναι, και το πώς. Τεράστιες πολιτικές ευθύνες αλλά και προσπάθεια κουκουλώματος της υπόθεσης καταλογίζει στην κυβέρνηση και ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης. Προφανώς η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτή την εξέλιξη. Και όχι απλώς έχει τεράστιες ευθύνες, αλλά για να τις συγκαλύψει συνεχίζει αυτή την επιχείρηση κουκουλώματος των τεράστιων ευθυνών τις οποίες έχει. Είναι εξόφαλμη
μάλλον στην προσπάθεια να αποδοθεί η όλη υπόθεση, ας το πω έτσι, σε ένα εσωτερικό αλαλούμ της αστυνομίας, και με τον τρόπο αυτό να μείνουν στους ακολούθους σοβαρές πολιτικές ευθύνες τις οποίες έχει. Πρόκειται για μια πολιτική κόντρα που δεν πρόκειται να σταματήσει, τουλάχιστον μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του φιλάθλου της ΑΕΚ. Να συνδεθούμε με τους πολιτικούς μας συντάκτες, Γιάννη Μπασκάκη και Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε πως ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί σε 5 ημέρες από σήμερα με τον πρόεδρο της UEFA. Γιάννη, τι περιμένουμε λοιπόν από αυτή τη συνάντηση? Ναι, όπως είπες και εσύ λοιπόν, Αθηνά, σήμερα ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παραμένει στα Χανιά, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο της UEFA. Στις επικοινωνίες αυτές συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου την Τετάρτη 16 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θέμα της συζήτησης μεταξύ τους θα είναι τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ενώ μετά τη συνάντησή τους θα ακολουθήσει και σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με την συμμετοχή του Πρόεδρου της UEFA, καθώς και τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργών, ενώ έχουν προσκληθεί και ιδιοκτήτες ΠΑΕ και συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν με τη συνάντηση αυτή θα υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή αν θα ακούσουμε τα γνωστά ευχολόγια. Περί ανέμων και υδάτων δηλαδή. Να σε ευχαριστήσω για τώρα, Γιάννη, και να πάμε στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την παρέτηση του πολιτικού προϊστάμενου. Πολύ σωστά, Αθηνά, ότι παραμένει εξαφανισμένος, λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι εδώ και 4 ημέρες δεν έχει βρει μία λέξη να πει για μία ανίποτη τραγωδία που συγχρόνως όμως ήταν αποτέλεσμα μίας άγριας δολοφονίας, η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Τούτων δοθέντων σχολιάζουν ως, έτσι με κάποια ειρωνία, το γεγονός ότι παρότι παραμένει εξαφανισμένος ο Πρωθυπουργός, στο γραφείο του σήμερα ενημέρωσε ότι θα επανέλθει, θα επανεμφανιστεί, όπως λένε, στις 16 Αυγούστου. Για να συναντήσει τον πρόεδρο της UEFA και τους πρόεδρους των ΠΑΕ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι προφανές, λένε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να δείξει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Θεωρούν όμως ότι το γεγονός πως 200 νεοναζί χούλιγκαν πέρασαν τα σύνορα και διέσχισαν τη μισή Ελλάδα με σκοπό να φτάσουν στην Αθήνα και να δολοφονήσουν έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν απλά αντίπαλος, ήταν απλά φίλαθλος μιας αντίπαλης ομάδας, δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως και είναι υπέρ του να ληφθούν πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, όμως τονίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακό τρόπο. Υποστηρίζουν ότι απαιτείται ουσιαστική ανάληψη πολιτικής ευθύνης που δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο πέραν από την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και τονίζουν ότι η αποποίηση ευθυνών είναι αυτή που διωγγώνει ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας στην κοινωνία. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Χαριλάου Τρικούπη, όπου ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Γιάννη Οικονόμου. Εκεί λένε ότι όταν ένα Υπουργείο τιτλοφορείται Προστασίας του Πολίτη και δεν μπορεί να κάνει πράξη ουσιαστικά την καταστατική του αποστολή, δηλαδή να προστατεύσει τον πολίτη, τότε υπάρχει κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Αδυνατούν να κατανοήσουν την εντολή για διακριτική παρακολούθηση μιας τέτοιας μαζικής καθόδου νεοναζί χούλιγκαν από μια άλλη χώρα. Μιλούν για ομολογία αποτυχίας όταν βγαίνει πρώτα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας. Άρα έχουμε 2 ανθρώπους από την κυβέρνηση και λένε ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας είναι ερήμην του Υπουργού, κάτι σαν να υπάρχει μια νησίδα μέσα στο Υπουργείο για την οποία δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Θυμίζουν παλιότερες σοβαρές, πολύ μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας που τότε έσπευδαν οι εκάστοτε υπουργοί να φωτογραφηθούν δίπλα τους και εν πάση περιπτώσει να πάρουν εκείνη τα εύσημα για αυτές τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, ενώ τώρα που έχουμε μια τραγωδία αλλά και σε κάθε άλλη μεγάλη αποτυχία της ελληνικής αστυνομίας, πάντα η ευθύνη πηγαίνει σε κατώτατους αξιωματικούς. Τώρα να σου πω ότι και εκεί μιλούν για μια γενικευμένη έλλειψη ασφάλειας στη χώρα. Δίπλα στα γεγονότα της Νέας Φιλαδέλφειας βάζουν αυτά της Νέας Αγχιάλου και της Ρόδου και αποδίδουν βεβαίως για όλα αυτά ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, Γιάννη Μπασκάκη και Μαρτίνα Ζαφυριάδου, να σας ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Και εμείς να συνδεθούμε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και την Έλλη Ζώτου, καθώς συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα οι απολογίες της πρώτης ομάδας των συλληφθέντων. Και Έλλη, είσαι από το πρωί εκεί. Ποια κατάσταση επικρατεί και πόσες ώρες θα χρειαστούν ακόμα για να ολοκληρωθούν οι πρώτες αυτές απολογίες? Αθηνά, δεν γνωρίζουμε πόσες ώρες ακόμα θα χρειαστούν, καθώς είναι μια μαραθώνια
διαδικασία, η οποία απαιτεί και μετάφραστη και μεταφραστές, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε 30 κατηγορούμενους που πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να απολογηθούν οι ίδιοι, να περάσουν από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια να υπάρξει γνωμοδότηση και απόφαση, δηλαδή αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι ότι έχουν ανακοινωθεί 12 προφυλακίσεις. Οι πρώτες που ανακοινώθηκαν ήταν αυτές του 22χρονου με καταγωγή από την Αλβανία και του 27χρονου Έλληνα, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές με 4 προηγούμενες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, και ιδιοκτήτης του καφέ, το οποίο υπέστη ζημιές, φθορές μετά από επίθεση χθες το πρωί. Οι υπόλοιπες 10 προφυλακίσεις αφορούν πολίτες κροατικής καταγωγής. Για τους υπόλοιπους 18 αυτή τη στιγμή κατηγορουμένους δεν έχουμε ανακοινωμένη απόφαση, καθώς συνεχίζεται, όπως σας είπα, η διαδικασία. Να πούμε ότι όλοι όσοι έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αρνούνται τη συμμετοχή τους τόσο στα επεισόδια, όσο και τη συμμετοχή τους στο θανάσιμο, στο μαχαίρωμα του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ. Ο Έλληνας, μάλιστα, και τόσο και 22χρονος και 27χρονος δηλώνουν ότι βρέθηκαν στο σημείο τυχαία. Ο ένας γιατί είχε πάει να δει κάποιο μαγαζί για να νοικιάσει, και ο δεύτερος γιατί βρισκόταν στην περιοχή, γιατί εργαζόταν σε ένα μαγαζί της περιοχής ως ηλεκτρολόγος. Να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση, στην κατοχή του, κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκε ένα σουγιάς, για τον οποίο ανέφερε στις ανακριτικές αρχές ότι πρόκειται για εργαλείο της δουλειάς του. Τώρα, όσον αφορά... Τι προβλέπετε για αύριο, θα συνεχιστούν οι απολογίες? Φυσικά, οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο και μεθαύριο. Αύριο αναμένουμε το δεύτερο γκρουπ με 30 ακόμα άτομα, τα οποία άρα περιμένουμε θα είναι ομάδες των 30, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αυτοί. Ακριβώς. Είναι ομάδες των 30, οι οποίες πάνε σε ομάδες των 10, και γίνεται παράλληλα διαδικασία, γιατί έχουμε, όπως έχουμε πει, 3 ανακριτές οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο αυτό. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλλη Ζώτου, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Απέραντη θλίψη προκαλεί ο θάνατος του 11χρονου αγοριού στους φούρνους Ικαρίας το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί είχε πάει για μπάνιο σε παραλία του νησιού και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έχασε τη ζωή του. Θλίψη έχει σκορπίσει ο αδόκητος χαμός ενός 11χρονου αγοριού στους φούρνους Ικαρίας, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νερό σε αφύλαχτη παραλία του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 11χρονος, που είναι γιος γνωστού ηθοποιού, έφυγε το μεσημέρι από το ξενοδοχείο που διατηρεί η μητέρα και η γιαγιά του για να συναντήσει τον ξαδελφό του, με τον οποίο φέρεται να είχε κανονίσει να βρεθεί για κολύμπι. Καθώς όμως οι ώρες περνούσαν και το παιδί δεν επέστρεφε, οι δικοί του ανησύχησαν και άρχισαν να τον αναζητούν. Εμένα προσωπικά η μητέρα του με ενημέρωσε γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Κατευθείαν ενημερωθήκαν και οι υπηρεσίες, βγήκαν και οι εθελοντές έξω, όλο το χωριό, όλο το νησί. Έψαχνε δυστυχώς. Δεν βρήκαμε τίποτα. Μετά μια ομάδα εδώ εθελοντών έπεσε στη θάλασσα, μέχρι που βρήκανε το άψυχο κορμάκι του Χρήστου μας νεκροπνιγμένο. Ο 11χρονος εντοπίστηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ακτή, ενώ διακομίστηκε άμεσα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Φούρνων, όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός του παιδιού εντοπίστηκε κοντά σε μία σημαδούρα 50 μέτρα από την ακτή, στην παραλία Πλάκα, η οποία δεν φυλάσσεται από ναυαγοσώστη. Δεν είναι οργανωμένη παραλία για να μπορέσω κι εγώ να διεκδικήσω ναυαγοσώστη. Είναι μια παραλία η οποία είναι πολυσύχναστη εδώ, είναι μέσα στο νησί, όλος ο κόσμος πάει και κάνει εκεί μπάνιο. Πλέον οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια, είτε το παιδί να μπλέχτηκε σε δίχτυα ψαράδων και να μην μπορούσε να βγει στην επιφάνεια, είτε να έχασε τις αισθήσεις του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία μέσα στη θάλασσα και στη συνέχεια να παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα μέχρι τα δίχτυα. Φως τα αίτια της τραγωδίας θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.
χωρίς τέλος ο εφιάλτης με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς καταγράφονται 5 περιστατικά σε μόλις 2 ημέρες. Για ένα από τα τελευταία περιστατικά βίας εναντίον γυναικών, αυτή τη φορά στην Κομωτινή, θα μας ενημερώσει η Μαρία Σιαμπάνου από την αίθουσα σύνταξης. Μία κοπέλα 21 ετών στην Κομωτινή δέχθηκε μαχαιριές στην κοιλιά και τον θώρακα χθες αργά το βράδυ από τον 37χρονο σύζυγό της. Η επίθεση έγινε μέσα στο αυτοκίνητό τους, ενώ η κοπέλα προσπάθησε να φύγει από αυτό εμόφυρτη. Να σου πω ότι οι περαστικοί ενημέρωσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο ΕΚΑΒ μετέφερε πολύ γρήγορα την κοπέλα στο νοσοκομείο, όπου ακόμη νοσηλεύεται γιατί κρίνεται κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της. Όσον αφορά τον 37χρονο σύζυγό της, έχει ήδη σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων. Μάλιστα, στη Λάρισα τώρα έλαβε εξιτήριο η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγό της. Ακριβώς, Αθηνά, 8 μέρες μετά την νοσηλεία της κατάφερε να πάρει εξιτήριο η αστυνομικός στην Λάρισα. Να θυμίσουμε ότι είχε βαριά τραύματα στην κοιλιακή χώρα αλλά και το κεφάλι και ο 53χρονος εν διαστάση σύζυγός της έχει ήδη προφυλακιστεί. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Σιαμπάνου. Τις πληγές τους μετρούν στο Μάουι της Χαβάης μετά τον πύρινο όλεθρο που έσβησε από το χάρτη την πόλη Λαχέινα. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς σχεδόν 1.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμα. Ο άλλοτε τουριστικός παράδεισος έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί με ανυπολόγιστες ζημιές τόσο οικονομικού όσο και ιστορικού χαρακτήρα. Μαύρη καπνή και στάχτη. Η απόλυτη καταστροφή επικρατεί πλέον στο εξωτικό νησί Μάουι της Χαβάης. Ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 55 και όπως όλα δείχνουν δεν θα μείνει εκεί αφού εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και πάνω από 1.000 κτίρια έχουν καταστραφεί. Η χειρότερη φυσική καταστροφή στην ιστορία της πολιτείας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της, Josh Green. This is our first time coming back and like actually knowing that our house burned down. We haven't really known anything for the last couple of days because there's no information coming through. Since we have no power, no cell service, no Wi-Fi, we're getting bits from car radio, but nobody really knows until they can make it in here whether their houses are standing or not. People lost everything, homes, jobs, their cars, some their pets. There's still people missing. Fought wildfires in California. And I was here yesterday when it flared up. I've never seen something ravaged so fast. Τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών που ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί. Ωστόσο, πιθανολογείται πως πρώτα έπιασαν φωτιά τα έφλεκτα ξηρά χόρτα που έχουν επεκταθεί τελευταία σε μεγάλες ακαλλιέργητες εκτάσεις. Σύμφωνα με ειδικούς, ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων, της μακράς ξηρασίας αλλά και της γεωμορφολογίας του νησιού ήταν αυτός που έκανε τη φωτιά να τρέξει με ηλιγιώδη ταχύτητα, ευνηδιάζοντας τους περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες στο διάσημο θέρετρο του νησιού Λαχέινα. We had to get out, we left our vehicle and myself, my wife and our 5 kids, we all got in the ocean. We found a floating board that we hung on to. Everything we're out there floating, and it was just so surreal. And everything was burning around, explosions, cars blowing up. Θύμα της μανίας της πυρκαγιάς έπεσε και ένα τεράστιο δέντρο 150 ετών κατά μήκος της ιστορικής Front Street της παραλιακής πόλης Λαχέινα, το οποίο περιγράφεται ως η καρδιά της τοπικής κοινότητας. Λαύρος ήταν εχθές ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας σε πιστούς στην Κωνσταντινούπολη. Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρθηκε στη λειτουργία του 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά, λέγοντας πως δεν παραβιάζεται έτσι η συνθήκη της Λοζάνης, όπως ανέφερε Τούρκος βουλευτής. Περισσότερα για το ξέσπασμα του Οικουμενικού Πατριάρχη θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης ο Γιάννης Μπασκάκης. Αθηνά, λοιπόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, μίλησε χθες το απόγευμα σε ακολουθία σε Ορθόδοξο Ναό της Κωνσταντινούπολης και εκεί αναφέρθηκε σε ερώτηση Τούρκου βουλευτή, μικρού κόμματος, όπως είπε, σχετικά με την τέλεση της λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά το 15 Αύγουστο. Ο βουλευτής αυτός, μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Βαρθολομαίο, είπε ότι με την τέλεση αυτή, υποστήριξε ότι με την τέλεση αυτή της λειτουργίας παραβιάζεται η συνθήκη της Λοζάνης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αντέδρασε λέγοντας πως η Τουρκία είναι εκείνη που παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και συγκεκριμένα είπε τα εξής.
έλεγε ο κύριος βουλευτής ότι με τη λειτουργία αυτή παραβιάζεται η συνθήκη της Λοζάνης. Από πού και ως πού. Αν υπάρχει παραβίαση της Λοζάνης, αυτή υπάρχει στην Ήμβρο και την Τένεδο. Υπάρχει στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Η οποία Λοζάνη, όπως ξέρετε, πριν από λίγες ημέρες συμπλήρωσε 100 χρόνια αφού του υπεγράφει στην Ελβετία. 24 Ιουλίου έγιναν 100 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Η Λοζάνη λέει και άλλα πράγματα. Για την πατρίδα μου την Ήμβρο και ευρύτερα. Για τα καθημάς και το δικαίωμά μας για τη θεολογική εκπαίδευση. Η Χάλκη παραμένει κλειστή. Η Λοζάνη λέει πράγματα που τα στερούμεθα. Δεν μας τα έδωσαν έως τώρα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη Μπασκάκη, για το ρεπορτάζ. Στα δικά μας τώρα δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα εμπορίας βρεφών και οαρίων. Όσο προχωράει η έρευνα των αρχών, τα στόματα ανοίγουν και δεκάδες ζευγάρια που είχαν πέσει θύμα των επίορκων γιατρών καταθέτουν στις αρχές. Η κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που ήταν και το κέντρο των παράνομων ενεργειών, φαίνεται πως αποτελούσε παλιά γνώριμη των αρχών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η άδειά της είχε ανακληθεί για ένα διάστημα το 2020. Σοκαρούν οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος εμπορίας βρεφών στα Χανιά. Το 2020 η άδεια του κέντρου γονιμότητας είχε ανακληθεί για 6 μήνες μετά από αυτοψία που διενήργησε στην κλινική η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Όμως η κλινική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Δεκάδες ζευγάρια που πήγαν στο συγκεκριμένο κέντρο γονιμότητας στα Χανιά φοβούνται ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τη λαχτάρα τους να αποκτήσουν παιδί και τους εξαπάτησαν. Εκατοντάδες γονείς προσπαθούν να μάθουν εάν μπορεί να επιβεβαιωθεί η μητρότητα των παιδιών τους και αν το γενετικό τους υλικό χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες ιατρικές διαδικασίες παράνομα, χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν. Εγώ σαν πρόεδρος της Ένωσης Μυευτήρων Γυναικολόγων θα ήθελα να διαβεβαιώσω, να καθησυχάσω τις γυναίκες ότι ό,τι γίνει διέπεται από την Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ούτε τα έμβρια τους, ούτε το γενετικό υλικό το οποίο πιθανό να έχουν την συγκεκριμένη μονάδα κινδυνεύει, γιατί η αρχή που έχουμε εδώ και οι νόμοι στην Ελλάδα τις καλύπτουν. Έχουμε νόμους που κατά κάποιο τρόπο διευθύνουν τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και επίσης εξασφαλίζουν τα ζευγάρια εάν κάτι πάει στραβά. Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, φαίνεται πως σε τουλάχιστον 400 περιπτώσεις έγιναν εικονικές εξωσωματικές, με το οάριο δηλαδή από το οποίο γεννήθηκε το παιδί να ήταν της παρένθετης μητέρας, χωρίς όμως να το γνωρίζει η γυναίκα που επισκέφτηκε την κλινική, με σκοπό να τεκνοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό, το κέντρο γονιμότητας εξασφάλιζε μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη, ενώ παράλληλα η ταρίφα ανέβαινε. Οι 30 έγκυες γυναίκες που εντοπίστηκαν σε σπίτι στα Χανιά και χρησιμοποιήθηκαν από το κύκλωμα ως παρένθετες μητέρες έχουν χαρακτηριστεί από την εισαγγελία ως θύματα τράφικινγκ. Το κύκλωμα εμπορίας έφερνε αλλοδαπές γυναίκες στα Χανιά και τις κρατούσε για 9 μήνες μέχρι να γεννήσουν σε διάφορα σπίτια προκειμένου να ζουν σε ελεγχόμενο περιβάλλον και να μην γίνει αντιληπτή η δράση του κυκλώματος. Σε αυτό το παλιό αρχοντικό που βρίσκεται στο κέντρο των Χανίων φιλοξενούνταν οι παρένθετες μητέρες εναντί της αμοιβής των 600 ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι για τη διαμονή τους χρησιμοποιήθηκαν συνολικά τουλάχιστον 14 σπίτια. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τις γυναίκες μετανάστριες που εκμεταλλευόταν το κύκλωμα. Σύμφωνα με τις έρευνες από το Δεκέμβριο του 2022, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, 98 γυναίκες παρένθετες μητέρες, 13 περιπτώσεις παράνομης απόκτησης τέκνου μέσω παρένθετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης σε ασθενείς μέσω εικονικών εξωσωματικών κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023. Ξεπερνώντας το αρχικό σοκ, ο ιατρικός κόσμος ελπίζει να μην χαθεί η εμπιστοσύνη των γυναικών στην εξωσωματική μέθοδο. Δεν υπάρχει εμβολή ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση η οποία κατά κάποιο τρόπο προκαλεί έκπληξη σε όλους εμάς, γιατί οι αρχές πάνω στις οποίες κινούμε θα είναι να βοηθάμε τα ζευγάρια να τεκνοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν τώρα μερικές μονάδες ή συγκεκριμένη μονάδα έχει κάνει εκτροπή από τους νόμους και κανόνες, αυτό θα φανεί στην πορεία των διερευνήσεων. Το κύκλωμα φαίνεται πως στόχευε σε χώρες που δεν επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα, προκειμένου να προσεγγίσει όσες επιθυμούσαν να κάνουν παιδί.
Μια από τις δημοφιλείς χώρες ήταν και η Γερμανία. Οι 9 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Κυριακή. Στη διάσωση 14 προσφύγων ανοιχτά της Λέσβου προχώρησε το λιμενικό σώμα, ενώ σήμερα σήμανε συναγερμός για σκάφος με 100 πρόσφυγες ανοιχτά της Πύλου, που σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες παρουσίαζε η εισρωή υδάτων. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Σοφία Νεφέλη Κατσούλη, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτά τα δύο περιστατικά. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο λιμενικό, όταν ενημερώθηκε για μεγάλο αριθμό προσφύγων που επέβαιναν σε εστιοφόρο νοτιοδυτικά της Πύλου. Με νοπές τις μνήμες από το πολύμικρο ναυάγιο του Ανδριάνα την 4 Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου, η επιχείρηση διάσωσης σήμερα ήταν ευρεία με πολυάριθμα μέσα. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν 4 παραπλέοντα εμπορικά πλοία και μετέβησαν στη θαλάσσια περιοχή ακόμα 3 σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό, ένα παράκτιο περιπολικό, ένα ναυαγοσωστικό, καθώς και ένα αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, ένα ελικόπτερο και ένα εκπαιδευτικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας μετέβησαν στο σημείο, ενώ ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού μετέβη από το Κοτρώνη Μεσσηνίας στην Καλαμάτα για να βρει. Σε επιφυλακή. Να σημειωθεί πως στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι εντάσσεων 4 με 5 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η αρχική πληροφορία ότι το σκάφος είχε εισρωή υδάτων δεν επιβεβαιώθηκε. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, παράκτιο περιπολικό σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε 60 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο κατάκολο Ηλίας. Τώρα, αναφορικά με τη χθεσινή διάσωση, στελέχη του λιμενικού εντόπισαν 14 πρόσφυγες να επιβαίνουν σε βουσκωτή βάρκα η οποία έπλεε ακυβέρνητη βόρεια της Λέσβου, συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή Παλιός, Μύθυμνας Λέσβου. Η βάρκα είχε κατεστραμμένο τον αριστερό αεροθάλαμο. Το λιμενικό περισυνέλεξε τους ανθρώπους και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμανάκι Πέτρας και στη συνέχεια στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Καρά Τεπέ. Προανάκριση διενεργήθηκε από τη λιμενική αρχή Μύθυμνας, ενώ η φουσκωτή βάρκα βυθίστηκε. Μάλιστα, Σοφία Νεφέλη Κατσούλη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Και εμείς να μεταφερθούμε εκτός τυχών, καθώς μπορεί η ταινία Barbie να σπάει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, στο Λίβανο φαίνεται να απαγορεύτηκε. Η Χριστίνα Βασιλάκη θα μας πει ακριβώς τι έγινε. Αθηνά, ο Υπουργός Πολιτισμού της χώρας αποφάσισε να απαγορεύσει την προβολή της ταινίας Barbie στους κινηματογράφους, υποστηρίζοντας ότι προωθεί την ομοφιλοφιλία. Ο εν λόγω Υπουργός έχει την υποστήριξη της Συιτικής Ένοπλης Οργάνωσης Χεσμπολάχ, στο στόχαστρο της οποίας βρίσκονται τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ανέφερε ότι η ταινία προωθεί την ομοφιλοφιλία και έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες της πίστης και της ηθικής, υπονομεύοντας την αξία της οικογένειας. Τα βήματα του Λιβάνου ακολούθησε και το Κουβέιτ, το οποίο απαγόρευσε επίσης την προβολή της ταινίας με αντίστοιχα επιχειρήματα. Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προβάλλουν ήδη την ταινία παρά την αρχική διστακτικότητα. Μάλιστα, τώρα Χριστίνα, την πρώτη αποστολή πυράβλου στο φεγγάρι μετά από σχεδόν 50 χρόνια πραγματοποίησε η Ρωσία. Με επιτυχία εκτοξεύθηκε σήμερα ρωσικός πύραυλος Σογιούς 2,1 με προορισμό τον νότιο πόλο της Σελήνης. Στόχος της αποστολής είναι να μεταφέρει εκεί ερευνητικό σκάφος προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει νερό στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως πιστεύουν πολλοί επιστήμονες. Πρόκειται για την πρώτη ρωσική αποστολή πυράβλου στη Σελήνη μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς η Ρωσία εν μέσω πολέμου με την Ουκρανία κλιμακώνει τον ανταγωνισμό με τις άλλες διαστημικές δυνάμεις, δηλαδή την Αμερική, την Ινδία, ακόμα και την Κίνα, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες όπως η SpaceX του Elon Musk. Ο πύραυλος αναμένεται να τεθεί σε σεληνιακή τροχιά εντός 5 ημερών, ενώ η προσελήνωση έχει προγραμματιστεί μεταξύ 21 και 23 Αυγούστου. Χριστίνα Βασιλάκη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 11χρονου κοριτσιού κατάφεραν ληστές στο Λανούς της Αργεντινής για να της κλέψουν το κινητό την ώρα που πήγαινε στο σχολείο. Βίντεο κατέγραψε καρέ-καρέ την επίθεση των αδίστακτων ληστών. Η υπόθεση θανάτου του κοριτσιού έχει βυθίσει στη θλίψη τη χώρα, προκαλώντας κύμα οργής εν ώψη των προκριματικών εκλογών της Κυριακής. Με χειροκροτήματα μεταφέρεται στην τελευταία κατοικία της η Μορένα Ντομίνγκες. Το κορίτσι, μόλις 11 ετών, έπεσε νεκρό έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από ληστές στο Λανούς της Αργεντινής. Στο βιντεοληπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, οι κακοποιοί φαίνεται να τη χτυπούν και να διαφεύγουν, ενώ περαστικός πέφτει να βοηθήσει την 11χρονη, η οποία προσπαθεί να σηκωθεί και καταραίει ξανά. Οι δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα επιτέθηκαν στο άτυχο κορίτσι λίγο πρωτού φτάσει στο σχολείο της. Οι ληστές της άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, τη χτύπησαν στο κεφάλι και την άφησαν ημιθανή στο πεζοδρόμιο. Είμαι culpable porque sabemos lo que como en la calle. Yo no fui a llevarla.
pero yo pensé que estaba yendo con el abuelo. Nunca lo dejé de a mi hijo, ni a mi hijo. Lo busco por todos lados. Cuando anda mi hijo se va al club, lo voy a buscar. Pero mi hijita... Οι δύο ληστές συνελήφθησαν αργότερα, όμως ο θάνατος της Μορένα πυροδοτεί μαζικές διαμαρτυρίες και επεισόδια λίγες ημέρες πριν από τις προκριματικές εκλογές της Κυριακής. Η υπόθεση που συγκλονίζει τη χώρα θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης την εγκληματικότητα, καθώς και την οικονομική και αστυνομική ανασφάλεια. Ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί πάνω από το 100%, ενώ 4 στους 5 Αργεντίνους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Μάλιστα, οι πιστοί πολίτες εναποθέτουν περισσότερες ελπίδες στους Αγίους τους και λιγότερες στους πολιτικούς, καθώς προσεύχονται για φαγητό και δουλειά. Να αλλάξουμε κλίμα και να ταξιδέψουμε στο καταπράσινο παράδεισο, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Εκεί, όπου εδώ και 2.000 χρόνια, το αιωνόβιο δέντρο Ήταμος στέκει αγέροχο παρά τα πλήγματα από τα καιρικά φαινόμενα. Το ξεχωριστό αυτό δέντρο αποτελεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες που επισκέπτονται την περιοχή για να το θαυμάσουν. Στέκει πεισματικά αγέροχος εδώ και 2.000 χρόνια, απτόητος ακόμη και από έναν κεραυνό που τον χτύπησε. Πρόκειται για το αιωνόβιο δέντρο Ήταμο που έδωσε το όνομά του στο όρος Δραγουντέλη στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το δρόμο σε έναν δασικό παράδεισο που δεσπόζει πάνω από τον οικισμό Παρθενώνα. Περιφραγμένο και με σήμανση, το ξεχωριστό αυτό δέντρο αποτελεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες. Η θέση Ήταμος είναι η πιο γνωστή θέση στο Δραγουντέλη, γιατί έχει αυτό εδώ πέρα το δέντρο, που είναι ένας ήταμος, ένα ταξόδεντρο. Η βοτανική του ονομασία είναι Taxus baccata. Είναι αιωνόβιο είδος, το οποίο ειδικά αυτό το άτομο εκτιμάται ότι είναι 2.000 ετών. Παρά τα χρόνια του όμως, ο Ήταμος είναι ένα δέντρο ευαίσθητο, ενώ κρύβει και ένα μυστικό, καθώς κάποια από τα μέρη του είναι και δηλητηριώδη. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το δέντρο, το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι, επειδή είναι αιωνόβιο, αυτό δεν πάει να πει ότι αντέχει και πάρα πολλά. Το πρόβλημά του είναι ότι αντιδρά πολύ αργά σε κάθε ενόχληση που νιώθει. Δηλαδή, εάν νιώθει τώρα, για παράδειγμα, πρόβλημα λόγω θερμικής πλήξης, λόγω της θερμοκρασίας, αυτό θα το δείξει μετά από 5-6 χρόνια. Δεν το δείξει τώρα. Όλα τα μέρη είναι δηλητηριώδες, εκτός από τους καρπούς που είναι κόκκινοι, και ο λόγος τους είναι, δεν είναι δηλητηριώδες, είναι για να μεταφερθεί με τα σπόρια, με τα πουλιά, τρώγοντας τους καρπούς, τα σπόρια να μεταφερθούν σε άλλα μέρη. Μπορεί ο συγκεκριμένος ήταμος να οδεύει προς το τέλος της ζωής του, ωστόσο το λέει ακόμη η ψυχή του, αφού παρά το χτύπημα που δέχτηκε από κεραυνό, παραμένει ακόμη πεισματικά αγέροχος. Πρέπει να πούμε ότι είναι προς τα τελειώματά του, γιατί η ηλικία του πια δεν μπορεί να βγει πιο πολύ, φτάνουν μέχρι 2.500 χρονών, παραπάνω δεν φτάνουν. Έχει φάει και τον κεραυνό το καημένο και έχει φύγει όλη η κορυφή από πάνω. Επιπλέον, αρκετοί είναι εκείνοι που αυθαίρετα κόβουν τα φύλλα και τα κλαδιά του, αφήνοντάς το φτωχότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δέχεται κάποιο βανδαλισμό από διάφορους τουρίστες, οι οποίοι παίρνουν κομμάτια από το δέντρο, γιατί σε μικρές ποσότητες στο δηλητήριο αυτό θεωρούν αυτοί ότι είναι γιατρικό φάρμακο για κάποιες ασθένειες. Υπάρχει και άλλος ήταμος στην Πίνδο, αλλά στην περιοχή της Χαλκιδικής σήμερα είναι ο μοναδικός. Υπήρχαν παλιά άλλα 4, 3 καήκανε και το ένα κόπηκε. Για τους αρχαίους Έλληνες, ο ήταμος ήταν αφιερωμένος στις Ερηνίες, οι οποίες βασάνιζαν τους ασεβείς, κάνοντας χρήση του δηλητηρίου του. Σε πολλές χώρες του Βορρά, το ξακουστό για τη μακροβιότητά του δέντρο φυτεύεται στα κημητήρια για να αποδιώχνει τα δαιμονικά όντα. Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για μια παρουσία που εντυπωσιάζει και για να τη θαυμάσει κανείς με ύψος που ξεπερνά μέχρι και τα 4 μέτρα, χρειάζεται αρκετή υπομονή, καθώς αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 15 έτη. Σε ηλικία 72 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή η σπουδαία ερμηνεύτρια Λιζέτα Νικολάου, που τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου στον Πειραιά, μετά από πτώση που είχε από σκάλα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει άσχημα στο κεφάλι της πριν από λίγες μέρες. Ο πρώτος άνθρωπος που ενημερώθηκε για το ατύχημά της ήταν η Χάρης Αλεξίου, αφού ο υπάλληλος της καφετέρια στην οποία βρισκόταν πληκτρολόγησε στο κινητό της τον τελευταίο αριθμό που είχε καλέσει. Η Ελισάβετ Κατικαρίδου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1951 στην Καλαμαριά και μπήκε στη δισκογραφία το 1973. Έκτοτε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας. Υπήρξε παντρεμένη με τον δημοσιογράφο και πολιτικό Γιώργο Λιάνη, με τον οποίο και απέκτησε τον γιο της Αλέξανδρο. Και εμείς τώρα να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ισχυρούς οστιολόδεις βοριάδες στο Αιγαίο και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σάββατο στη χώρα μας. Πιο αναλυτικά το Σάββατο, αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με διάσπαρτες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, ενώ πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές παροδικού χαρακτήρα υπάρχει το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια. Κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών, θα αναπτυχθούν νεφώσεις ορεινά κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα, χωρίς όμως να αναμένονται φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή και θα φτάνει σε πυρωτικά τους 31 με 33 και τοπικά στην Πελοπόννησο τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά δεν θα ξεπερνά τους 28 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυρή από βόρειες διευθύνσεις με έντες 5 ως 7 και τοπικά στις Κυκλάδες θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη με έντες 3 ως 5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με έντες 4 ως 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με έντες 3 ως 5 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αναλυτική αθλητική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.